Είχαν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 αλλά και από αυτά τα οποία προσδιορίζονται βάσει του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητα για όλε τι υπόλοιπε χώρε. Υπενθυμίζω ότι για, το, το 3 ,5, για μια χώρα. Το 3,5, δηλαδή, μέχρι το 2022. Όχι για τα, μιλάω για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Προφανώ το 3,5 μέχρι το 2022 για την επόμενη πενταετία, λοιπόν, τα πρωτογενή πλεονάσματα για την επόμενη πενταετία είναι μια ρύθμιση η οποία ανήκει στι δύσκολε πτυχέ αυτή τη συμφωνία και δεν πρέπει βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό να το κρύβουμε. Ε, τα μεσοπρόθεσμα όμω τα οποία μιλάνε για πλεόνασμα του 2% απέχουν λοιπόν και από αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και από αυτά τα οποία έτσι έτσι προβλέπονται. Υπενθυμίζω ότι μια χώρα με το επίπεδο χρέου τη ελληνική οικονομία. Ε, τα μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα προσδιορίζονται στο 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σε αιτήσια βάση, μια εξοικονόμηση αυτού του 0,6 περίπου. Το οποίο, για να μιλάμε πέρα από ποσοστά και με πραγματικά νούμερα, για να ε, γίνεται η συζήτηση και πιο κατανοητή, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εξοικονόμηση για την ελληνική οικονομία, τα οποία βεβαίω μπορούν να διοχετευτούν στην παιδεία, στην υγεία, σε επενδύσει στην αναπτυξιακή προοπτική. Άρα, με αυτήν την έννοια, για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επίση αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και βεβαίω, πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μα, είναι το γεγονό ότι υπάρχει μια σαφή περιγραφή των πρωτοβουλειών οι οποίε θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα. Μία από αυτέ και για την οποία έχει δώσει μάχη η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι και η Αναπτυξιακή Τράπεζα, πρωτοβουλίες λοιπόν για την επενδυτική αναπτυξιακή όθηση της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό, η αν πράξη, θέλετε από όλα όμως, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι. Ναι, το πιο σημαντικό από όλα είναι η δέσμευση, η οποία για πρώτη φορά υπάρχει στη συγκεκριμένη απόφαση του Eurogroup, ότι θα ληφθούν όλες εκείνες, όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, θα υπάρξει όλη εκείνη η βοήθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα στο καλοκαίρι του 2018, να ολοκληρώσει το τρέχον πρόγραμμα και να βγει σε αγορές. Αυτό πλέον καταγράφεται ως δέσμευση του συγκεκριμένου Eurogroup και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά διαμορφώνει αυτό το οποίο εμείς λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ως ελληνική κυβέρνηση, ότι αποτελεί και το βασικό στίχημα, αν θέλετε, για το επόμενο διάστημα, διαμορφώνει έναν καθαρό οδικό χάρτη mm -hmm. για το πώς πάμε παρακάτω. Mm -hmm. Μάλιστα. Δεν ήταν, ε... Ε, σημαντικό, εξίσου σημαντικό για εσά το να αποσπάσετε μια δέσμευση που να αφορά το χρέο, σύμφωνα με τα όσα είχε πει η κυβέρνηση, με τα όσα είχε βάλει στα τραπέζια κυβέρνηση στο ότι... προηγούμενο διάστημα. Ε, μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει συζητηθεί πολύ τι τελευταίε ημέρε. Νομίζω ότι η αναφορά στην απόφαση του Eurogroup σε σχέση με το χρέο είναι πάρα πολύ σαφή σε σχέση τόσο με, τις, ε, με το ύψο. Των, ε, ε, της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων το οποίο καλείται να εκπληρώσει η ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια το οποίο δεν υπερβαίνει το ταβάνι του 15% του ΑΕΠ όσο όμως και σε σχέση με τον προσδιορισμό ε, όπως σας είπα πέρα από τον βραχυπρόθεσμο και τον μεσοπρόθεσμο μέτρο για το χρέος. Εάν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος είναι η πρώτη φορά τα έχει απαλληφθεί η πολύ σημαντική που, μέχρι σήμερα Υπήρχε ε, διατύπωση, if necessary, εάν okay. είναι αναγκαίο. Δεν μιλάμε πλέον για το εάν είναι αναγκαίο, αλλά σε ποια έκταση, σε ποιο βαθμό mm. είναι αναγκαίο να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Άρα. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι υπάρχει πλέον εσείς. το περίγραμμα τη λύση για το χρέο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Αυτό που θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα είναι ο ακριβή μηχανισμό που και εκεί βεβαίω με την σύνδεση και μετά για την γαλλική πρωτοβουλία η οποία έπαιξε ε, καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή την ε, προσπάθεια με τη ρήτρα ανάπτυξη. είναι πλέον το περίγραμμα, το όλο πλαίσιο απολύτω σαφέ. Αυτό που μένει είναι να προσδιοριστούν όλε τι τεχνικέ λεπτομέρειε για να υλοποιηθεί αυτό το συνέχεια. Το οποίο μου περιγράφεται, γιατί το απόγευμα, όταν η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε το ΔΣ του ε, Διεθνώς Νομισματικού Ταμείου, αυτό που του είπε. Βεβαίω δεν θα μπορούσε να έχει πει κάτι διαφορετικό. Έρχεται σε αντίθεση όμω με αυτό που μα περιγράφετε εσεί εδώ. Δηλαδή, η Κριστίν Λαγκάρτ είπε ότι ε, Εμεί έχουμε την πρόθεση να συμμετάσχουμε με δύο, ε, δύο δι, εφόσον υπάρξει σαφή δέσμευση για το χρέο. Κάτι το οποίο δεν δέχθηκαν οι συνομιλητέ να υπάρξει στην παρούσα φάση. Ήταν η φράση που χρησιμοποίησε η Κρίστιν Λαγκάρντ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε να δούμε την ενδιάμεση έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, η οποία, όπω ξέρουμε, θα εκπονηθεί. Και θα παρουσιαστεί στι 27 Ιουλίου και εκεί ακριβώ θα δούμε πώ τοποθετείτε και το Διεθνέ Ταμείο οι σε, αξιώσεις σχέση του σε, σε σχέση με το ελληνικό αξιώσεις σε τι αξιώσει του Διεθνού Ταμείου ήταν μεγαλύτερε από τι αξιώσει τη ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το χρέο. Σα είπα και από την αρχή ότι η συγκεκριμένη απόφαση επιχείρησε να συγκεράσει mm -hmm. διαφορετικέ προσεγγίσει και αντιτιθέμενε πάρα πολλέ φορέ πολιτικέ. Οι οποίε δεν αφορούσαν μόνο την ελληνική κυβέρνηση και του θεσμού το συνόλο του. Αλλά και του ίδιου θεσμού. Υπήρχε λοιπόν, όπω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μια μεγάλη διαλκυστίδα μεταξύ Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και μέρου των ε, θεσμών και κυρίω του Βερολίνου και τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία επιλύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ε, δεδομένο των συνθηκών αυτό ήταν και ο πιο πρόσφορο τρόπο για να επιληθεί. Προσωπικά, εκτιμάτε ότι ήταν μια επιτυχία τη κυβέρνηση το αποτέλεσμα το οποίο έφερε πίσω από αυτό το Eurogroup. Αναμφίβολα. Νομίζω ότι δεδομένου του πλαισίου μέσα στο οποίο κληθήκαμε να διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία τη διαπραγματευτική ομάδα και τη κυβέρνηση στο σύνολό τη. Δεν έχετε απομακρυνθεί σημαντικά από το τι είχατε στοχεύσει όταν ξεκίναγε η διαπραγμάτευση από το γεγονό ότι υπήρξε αρκετή έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για το χρόνο ο οποίο δαπανήθηκε για τη διαπραγμάτευση από την κυβέρνησή σα. Είχατε πει ούτε ένα ευρώ μέτρα. Είχατε πει ότι το χρέο, εφόσον δεν υπάρχει μέσα. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Είχαμε πει, ε, ούτε ένα ευρώ θα επιπλέον απαντήσω. μέτρα. Λοιπόν, ναι. το χρέο θα έπρεπε να ήταν προπόθεση ε, για την ε, όποια συμφωνία και την αποδοχή αυτή τη συμφωνία. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά ναι, μακριά ναι, από ναι, αυτή αυτή αυτό το βλέπουμε ως αποτέλεσμα την, σήμερα. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και μήνε και η απάντηση είναι από τη μεριά μα είναι πάρα πολύ ε, σαφή. Mm -hmm. Τη διαπραγμάτευση δεν την κάνει μόνο σου την κάνει με που κάθονται και στην άλλη μεριά του τραπεζιού. Από τη στιγμή λοιπόν που κρίθηκε ή ένα μέρο των θεσμών ε, θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει δυνατότητε βέτο στο ΔΝΤ Νομισματικό Ταμείο για να παραμείνει στο πρόγραμμα, αυτό λοιπόν διαμόρφωσε νέου όρου σχέση με τη διαπραγμάτευση. Και νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο ε, όχι από εμά, από όλου του διεθνεί παρατηρητέ και όλου του εμπλεκόμενου διαπραγμάτευση ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε όλα αυτά που έπρεπε Μάλιστα. και εγκαίρω για να κλείσει ε, Μπορείς, η σχόλια. Επιτρέψτε μου όμω κάτι, επειδή αναφερθήκατε στο πόσο απομακρυνθήκαμε, mm -hmm. ε, θα με επιτρέψετε να πω το εξή. Ο στρατηγικό στόχο αυτή τη κυβέρνηση είναι να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, την επιτροπή και να οδηγήσει την ελληνική οικονομία στην ανάκτηση τη δημοσιονομική. Ε, ανεξαρτησίας της και να μπορέσει ε, να βγει στις αγορές ώστε να αυ αυτοχρηματοδοτήσει τις ε, δανειακές της υποχρεώσεις. Αυτό πλέον μετά την απόφαση του Eurogroup είναι ε, προφανώς... Ε, Έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε ακόμα, αλλά είναι πιο εφικτό από ποτέ. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι αυτή η απόφαση μα φαίνει πιο κοντά σε αυτό το στρατηγικό στόχο από ότι ήμασταν μέχρι σήμερα. Ωραία. Ε, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το σκέλο ε, τη κουβέντα. Είχαμε τι συναντήσει στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, το πρώτο μέρο ε, σήμερα. Ενημερώθηκε ο κύριο ε, Θεοδωράκη και ο κύριο Λεβέντη από τον ε, Πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα ε, τη διαπραγμάτευση. Ο κύριο Θεοδωράκη. Επέσημανε ότι χάθηκε πολύτιμο ε, χρόνο, κάτι το οποίο δεν το σημερίζεται Η κυβέρνηση ε, είπε ο ίδιο. Ο κύριο Λεβέντη ότι δεν έπρεπε να ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη η ελληνική κυβέρνηση. Ε, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και με του δύο. Πρώτο, νομίζω εξήγησα και πριν ότι η, αυτό που ονομάζουμε απώλεια του χρόνου τη διαπραγμάτευση δεν οφείλεται στην ελληνική κυβέρνηση και αυτό το ομολογούν οι ίδιοι ε, οι θεσμοί. Mm -hmm. Και σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέσατε. Εμείς αντιθέτως θεωρούμε ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να θέσουμε το ζήτημα του χρέους. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Χαρίτο επί 7 χρόνια η ελληνική οικονομία Περνάει από τη μία αξιολόγηση στην άλλη, από το ένα μνημόνιο στο άλλο, χωρί αυτή η διαδικασία να οδηγεί σε μια, προ, σε μια προοπτική. Και γιατί δεν οδηγούσε μέχρι σήμερα σε μια προοπτική, Γιατί ακριβώ δεν είχε ανοίξει με σοβαρού όρου η συζήτηση για τη διευθέτηση του βασικού δομικού προβλήματο τη ελληνική οικονομία, που είναι το ζήτημα του χρέου. Το γεγονό λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να διαμορφώσει εκείνου του σχετισμού διεθνώ, υπενθυμίζω πού ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια και πού βρισκόμαστε σήμερα. Με πάρα πολλέ χώρε και πολλού διεθνεί παράγοντε να υποστηρίζουν πλέον το αίτημα τη ελληνική κυβέρνηση για διευθέτηση του ζητήματο χρέου. Και το γεγονό ότι φτάσαμε σε μια απόφαση η οποία ρητά αναφέρεται και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να επιληθεί αυτό το δομικό πρόβλημα τη ελληνική οικονομία, νομίζω ότι δικαιώνει την επιλογή τη κυβέρνηση να δώσει τόσο μεγάλο βάρο σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, στο διατάφτα, σήμερα είχαμε ένα ΚΙΣΥΠ, ένα Συμβουλίο Οικονομική Πολιτική, όχι στο βαθμό ή τέλο πάντων στη θεσμική εκπροσώπηση ως υπήρχε σε όλες τις προηγούμενες μορφές του. Ήταν σε μορφή σε επίπεδο γενικών γραμματέων το σημερινό, με σαφείς κατευθύνσεις από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς των Υπουργείων που συμμετέχουν στο ΚΙΣΥΠ. Οι εντολές οι οποίες είχαν δοθεί αφορούν τη χρηματοδότηση, αφορούν την ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε κάποια περισσότερα για το τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον, ποιο είναι ο προγραμματισμός, τι αλλάζει από εδώ και πέρα. Ναι. Ε, θα ήθελα να πω το εξή. Ε, πρώτα απ' όλα, η απόφαση του Eurogroup, για να συνδέσουμε την, το επόμενο μέρο τη συζήτησή μα με το προηγούμενο, η απόφαση του Eurogroup ακριβώ βάζει, αν θέλετε, στο επίκεντρο τη συζήτηση αλλά και όλη τη προσπάθεια. Η προσπάθεια η οποία δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια και στη συζήτηση και με του εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Ε, Βεβαίω, η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη. Το ζήτημα της ανάπτυξης, το ζήτημα των επενδύσεων, το ζήτημα ε, της οικονομικής ανάταξης συνολικά της, ε, της ελληνικής οικονομίας. Με αυτήν την έννοια η κυβέρνηση, ε, χωρίς να χάσει χρόνο, παίρνει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνει μια πλήρης καταγραφή όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και να προχωρήσει ο σχεδιασμός σε σχέση με το τι επιπλέον χρειάζεται για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια τέτοια αναπτυξιακή πορεία. Εδώ όμω ε, να πω επίση το, το εξή. Αυτή δεν είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκινάει τώρα. Δεν περιμέναμε δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, την απόφαση του Eurogroup, mm -hmm. την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση, για να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για την χρηματοδότηση τη ελληνική οικονομία. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ και δύο χρόνια με πολύ εντατικού ρυθμού. Και δεν σα κρύβω ότι μα χαροποιεί και ιδιαίτερω ότι και στην ίδια την απόφαση του Eurogroup γίνεται αναφορά σε αυτό το γεγονό. Το γεγονό δηλαδή ότι ειδικά στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Κορδηλίων, των Ευρωπαϊκών Διαστρωτικών Ταμείων, η Ελλάδα έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια δουλειά η οποία βεβαίω αποτελεί το αποτέλεσμα τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Υπουργείων, τη Κυβέρνηση, των Περιφερειών, των Παραγωγικών Φορέων. Χτίζουμε λοιπόν πάνω σε αυτήν τη δουλειά, αξιοποιούμε όλε τι δυνατότητε βάσει τη ανάλυση που έχουμε κάνει σε σχέση με τι ανάγκε τη ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε Πάντως, στη η συνέχεια. Πάντω, απο... η οποιαδήποτε συμφωνία ε, και οποιαδήποτε απόφαση ενό ε, Eurogroup, διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί για την ανάπτυξη μια χώρα στην Ελλάδα εν προκειμένου αυτή που έχουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή. Μια διαφορετική, εάν είχε προκύψει, αυτό που προέβλεπε διαφορετικά ακριβώς, τα... Αυτό το οποίο κάνει συγκεκριμένη απόφαση, νομίζω, ε, είναι ότι έρισε πολύ μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα η οποία υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό που εμείς ονομάζουμε συσσωρευμένη δυναμική της οικονομίας δεν επέτρεπε να εκδηλωθεί. Ε, ε, αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητε πολλαπλασιάζονται, οι προκλήσει πολλαπλασιάζονται, άρα και οι ευθύνε είναι πολύ μεγαλύτερε σε σχέση με το τι ε, κάναμε μέχρι σήμερα. Ε, θα μου επιτρέψετε όμω να επαναλάβω και για μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όλη αυτή η δουλειά η οποία έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και η οποία για μα είναι πολύ κρίσιμη, αν θέλετε να, να πούμε δύο λόγια για αυτή, ε, έχει πλέον τι προποθέσει για να ευδοκιμήσει ακόμα περισσότερο το επόμενο mm -hmm. το λοιπόν, το χρονικό διάστημα. Να, να δώσουμε λίγο τις, ε, Ποιε είναι αυτέ, Ποια είναι τα άμεσα βήματα Εδώ. τα οποία προτίθεστε ε, και, να, και θα δούμε στο σε, σε σύντομο μέλλον, Ωραία. Ε, Προτεραιότητε θα έλεγα ότι ξεκινούν από μία ανάλυση σε σχέση με το που βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία, κατά τη γνώμη μα, πάσχει, ε, έχει δύο βασικά δομικά προβλήματα. Το ένα είναι η κρίση από επένδυση, η οποία κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. ε, ε, για την πενταετία 2010-2014 ε, άλλε μελέτε την προσδιορίζουν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, την απώλεια επενδύσεων παγιού κεφαλαίου, δηλαδή και άλλε 100. Αλλά σε κάθε περίπτωση σημασία έχει ότι μιλάμε για μια τεράστια, αν θέλετε, ε, απώλεια επενδυτικών κεφαλαίων η οποία ε, συνέβη στην ελληνική οικονομία ειδικά σε αυτή την πενταετία. Άρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα, το πώ αξιοποιεί τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το νέο αναπτυξιακό νόμο, τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να ανασχέσει αυτό το ρεύμα από επένδυση και να φέρει επενδύσει στην ελληνική οικονομία. Αξιοποίηση λοιπόν των πόρων που έχουμε στη θέση μα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πιάσουν τόπο και να παραγάγουν προστιθέμενη αξία την ελληνική οικονομία. Και βεβαίω το δεύτερο είναι η αξιοποίηση αυτών των πόρων στο πλαίσιο πάντα τη αντιμετώπιση από επένδυση, έτσι ώστε να προσελκυθούν και νέε επενδύσει, να, να, να μπουν περισσότερα χρήματα, για να το πω πολύ απλά, στην ελληνική οικονομία από αυτά που ήδη υπάρχουν. Ε, Αυτέ είναι οι δύο βασικέ προτεραιότητε ω προ την χρηματοδότηση. Το δεύτερο όμω πολύ σημαντικό δομικό πρόβλημα, ε, κατά τη γνώμη μα, έχει να κάνει με την ίδια τη διάρθρωση τη ελληνική οικονομία. Έχει να κάνει με το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κυριάρχησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ε, θα τολμήσω να πω και πριν από την κρίση. Η κρίση παραγωγικού υποδείγματο, η κρίση αναπτυξιακού μοντέλου, δεν είναι ε, απότοκο, αν θέλετε, αλλά προϋπάρχει τη δημοσιονομική κρίση η οποία ενέσκυψε την τελευταία 7-8 ετία. Αν δει κανεί τα στοιχεία, για παράδειγμα, τη ανεργία σε, σε περιοχέ τη χώρα οι οποίε ε, βασίζονταν. Ιστορικά, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στην βιομηχανική παραγωγή, στην πραγματική οικονομία, όπως είναι για παράδειγμα οι περιοχές του Βόλου, της καβάλας της Πάτρας, mm -hmm. βιομηχανικά δηλαδή συμπλέγματα, τα οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια με δυναμική, βλέπουμε ότι ήδη πολύ πριν από την κρίση έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα φαινόμενα της αύξησης ανεργίας, Τη αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού, της ειρήγνωσης της παραγωγικής βάσης. Άρα όταν έρχεται, για να ολοκληρώσω αυτήν την, αν μου επιτρέπετε την ανάλυση, όταν έρχεται η δημοσιονομική κρίση το 2009-2010, ουσιαστικά πατάει πάνω σε μια προϋπάρχουσα παραγωγική κρίση και βεβαίως το μείγμα που προκύπτει... Είναι λοιπόν, Όλα εκρητικό. αυτά θέλουν να τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αναφερθήκατε στην αρχή στην αποβιομηχάνηση, στην αδυναμία mm. η οποία υπάρχει σήμερα και στην mm. αγορά. Μιλώντας για προθέσεις από την πλευρά σας, προτεραιότητες, έχουμε αυτή τη στιγμή να λαμβάνουμε 8,5 δις. Έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για να αποπληρώσουμε με αυτά. Μένει ένα ποσό. Πρόθεσή σας είναι να υπάρξει... Να προχωρήσετε στην πληρωμή των οφειλών του δημοσίου προ του ιδιώτε το προσεχέ διάστημα με τα χρήματα αυτά, ενδεχομένω ώστε δις, να τονωθεί το η αγορά. Δις, το οποία το αναφέρεστε, ε, στα, τα 7,5 δι είναι, ε, είναι τα, τα χρήματα που. Ε, Προσδιορίζονται βάσει τη συμφωνία mm -hmm. για την δόση που συνδέεται με την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση. Εκ των οποίων το 1,6 περίπου, όπω έγινε αντιστοίχω και στην περσινή χρονιά με την ολοκλήρωση τη πρώτη αξιολόγηση, το 1,6 δι θα πάνε για την αποπληρωμή πρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προ του ιδιώτε. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένο σχεδιασμό, mm -hmm. ε, όπως έγινε και την περσινή χρονιά και συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Αυτό αφορά το, το κομμάτι της, της δόσης. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ε, επιμένω, ε, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτικές πηγές που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και οι οποίες ήδη τρέχουν όπως είναι για παράδειγμα τα προγράμματα ε, του ΕΣΠΑ. Ε, αλλά ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν. Μία προτεραιότητα η ανάσχεση από επένδυση. Δεύτερη προτεραιότητα λοιπόν η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν αρκεί να βρούμε τα χρήματα για να τα ρίξουμε στην ελληνική οικονομία. Πρέπει τα χρήματα να πέσουν εκεί ακριβώ που, θα έχει, που έχει νόημα. Και νομίζουμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα τη ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακριβώ αυτή η απουσία ενό σχεδιασμού ο οποίο θα έδινε τη δυνατότητα, θα ξεκλείδωνε χρηματοδοτήσει, οι οποίε θα παρήγαγαν προσθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Ε, δεν είναι τυχαίο, κύριε Χαρίτο, ότι η, η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαθροτικών Ταμείων ήδη από την δεκαετία του 1980, από τα περίφημα τότε ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα mm -hmm. προγράμματα, έχει λάβει από όλε αυτέ τι ε, χρηματοδοτήσεις τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, πολύ μεγάλα ποσά. Πολύ μεγάλα ποσά τα οποία αν είχαν αξιοποιηθεί βάσει ενός συγκροτημένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, κατά τη γνώμη μα, ε, η κρίση δεν θα έβρισε την ελληνική οικονομία τόσο απροετοίμαστη. Αυτό Βα, νομίζουμε λοιπόν, ότι μέσα από την κουβέντα απόψε ναι, το μοντέλο αυτό θα το ξαναδούμε. Έναν τίτλο ε? μόνο να δώσω παρακαλώ. για αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, αν μου επιτρέπετε. Βασικό πω, λοιπόν στοιχείο, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και βεβαίως αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο επίκεντρο του παραγωγικού μοντέλου, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την δημιουργία νέων σταθερών ποιοτικών θέσεων εργασίας, την μείωση της ανεργίας. Δεν υπάρχει ε, οικονομία στον, στην, στον κόσμο η οποία να μπορεί να, επιβε, να επιβιώσει με τα επίπεδα ανεργίας τα οποία, ε, ακόμα και σήμερα, παρά την σταδιακή και συνεχή μείωση των ποσοστών ανεργίας των τελευταίων δύο χρόνων. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, η οποία είναι σημαντική, αλλά βεβαίως δεν φτάνει. Χρειάζεται επιτάχυνση αυτή της αποκλιμάκωσης, έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα ανεργία. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για οικονομική ανάταξη, για παραγωγική ανασυγκρότηση κλπ. Λοιπόν, ανάπτυξη, οικονομία, ε, επιχειρηματικότητα, εμπόριο. Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε με τους πλέον αρμόδιους. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Βασίλη.